Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Είχα σκοπό να κάνω ένα μακιγιάζ tutorial και να σας πω επίσης και ότι θα κάνω και αγγλικό κανάλι. Τώρα προσπαθώ να κάνω τα settings και αυτά για να κάνω καινούριο κανάλι. Γιατί μου ζήτησαν πολλές φίλες μου από Γερμανία, από Αγγλία, από Καναδά, ξαδέρφες μου κτλ. Να θείες μου να κάνω και στα αγγλικά για να μπορούν να το δείξουν στις φίλες τους. Και θα έχω και αγγλικό κανάλι, βέβαια αυτό αργότερα. Τέλος πάντων, και ετοιμαζόμουν να κάνω ένα μακιγιάζ tutorial και είπα να βγάλω τα γυαλιά μου, να βάλω τους φακούς μου και να έρθω να σας κάνω, ρε παιδί μου, κάτι ωραίο. Κάποια με καταράστηκε. Να βγάλω τα γυαλιά μου, να δείτε τι έχει πάθει το καημένο το ματάκι μου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είχα βάλει να καθαρίσω τους φακούς μου με το Easy Set και το Easy Set, ξέρετε, είναι πολύ δυνατό. Αλλά τους καθάριζα καμιά 3-4 μέρες τώρα. Τους ξέπλυνα βέβαια πάλι με φυσιολογικό όρο πριν τους βάλω στα μάτια μου. Αλλά μάλλον δεν ξεπλύθηκε καλά ο φακός από μέσα. Και μόλις πήγα να το βάλω στο μάτι μου, κατακάηκα. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, ούτε στο χειρότερο χθόνο μου, παιδιά. Δηλαδή το μάτι μου έκαιγε, και δεν μπορούσα να το ανοίξω να βγάλω το φακό. Τώρα είναι κατακόκκινο, δεν θέλω να το ακουμπήσω. Ελπίζω να μην έχω πάθει ζημιά. Έβαλα βέβαια νερό, το ξέπλυνα και τα λοιπά. Έβαλα και κάτι σταγόνες που είχα ενυθετικές. Και δεν μπορώ να κάνω και tutorial τώρα, δηλαδή γιατί... Να κάνω, να μην κάνω, δεν ξέρω, άμα αντέχει το μάτι μου, γιατί πονάει πολύ, δηλαδή τη στιγμή βγάζει μια θερμότητα και... Τι έγινε, έληξε το υγρό, δεν έγινε αντίδραση, δεν εξωτερώθηκε, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε, παιδιά. Πάνω σου κατακάηκα, ζεματίστηκε η ψυχή μου, ζεματίστηκε. Ποια κάρια με καταράστηκε από εκεί έξω. Και λέγοντας κατάρα, λοιπόν, έχει 2 μέρες νομίζω, που έγινε θέμα στο Greek Beauty Community στο YouTube, μεταξύ Μάρας και Μαριλίας, στο blog της. Εγώ δεν είχα καμιά όρεξη να εμπλακώ σε όλο αυτό το θέμα, γιατί όπως εξήγησα και στα μηνύματα κάτω από το βίντεο της Μάρας, ότι αυτά είναι χαζά χαμένα. Δηλαδή, όλο αυτό το θέμα δηλαδή για μένα είναι χαζά χαμένα. Τώρα βέβαια πήγα να δω και τη Μαριλία, να δω και αυτή τι έχει να μπει, να μην είμαι μόνο από μια μεριά. Είδα και το δικό της το βίντεο. Προσπάθησα να αφήσω... Όπα, αυτό είναι ανοιχτό. Προσπάθησα να αφήσω και σε αυτήν ένα σχόλιο, αλλά με έχει μπλοκάρει. Μπορεί βέβαια να έχει γίνει κατά λάθος, μπορεί να φταίει το YouTube, δεν ξέρω τι σκατά γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σε έστειλα μήνυμα, τη ρώτησα αν με μπλόκαρε και γιατί. Έτσι από περιέργεια δηλαδή, για μην τυχόν και έχει παρεξηγηθεί η κοπέλα και νομίζω ότι κι εγώ την έχω θίξει. Γιατί εγώ δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν με νοιάζει. Εάν κάποιος. Και μου άποψη, βέβαια. Όλο αυτό με. Επειδή δεν μπορώ τώρα και να σας κάνω το tutorial κατευθείαν, να σας πω γιατί κάνω βιντεάκια. Βέβαια δεν σας ενδιαφέρει, χαιρεστήκατε κιόλας γιατί κάνω βιντεάκια, αλλά έτσι τώρα επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι, άρα σαν περνάει η ώρα μου. Που τα ετοίμασα όλα εδώ, φωτισμό και όλα. Τελειώνει και ο καφές. Λοιπόν, εγώ προσωπικά το 2007. Ήμουν στη Γερμανία και δεν είχα τίποτα. Δεν είχα φίλους, δεν είχα τι να κάνω. Έβλεπα όλη μέρα βίντεο στο YouTube. Μ' αρέσει το μακιγιάζ. Καθόμουν και έβλεπα όλες αυτές που από την αρχή που ξεκίνησαν δηλαδή. Πριν ακόμα καν η Πανάκη, ας πούμε, γίνει διάσημη, ας πούμε, έβλεπα τα βιντεάκια της. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να κάνω κι εγώ. Σκεφτόμουν να κάνω βιντεάκι στα αγγλικά, εφόσον όλες κάνω στα αγγλικά. Μετά βέβαια όμως σκέφτηκα ότι πρώτον δεν είχα ούτε κάμερα, ούτε το δικό μου το σπίτι, δεν ήταν όλα ωραία και καλά. Δεν είχα και ψυχολογία τότε να κάνω, ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά και το παράτησα. Παρ' όλα αυτά συνέχισα να βλέπω βιντεάκια γιατί μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια, έτσι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το υπολογιστή και τα βιντεάκια και τραγούδια βλέπω και ακούω από το YouTube και μακιγιάζ και... Vlogs παρακολουθώ, ας πούμε αυτή τώρα, τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει με ένα vlog μια κοπέλα που είναι 20 χρονών και έχει 3 παιδιά μόλις γέννησε δίδυμα. Τρέλα, παιδιά, μόνο αυτό σας λέω, τρέλα. Τη βλέπω και παρηγοριέμαι με την καημένη. Άμα θέλετε να σας δώσω το link, τσαπάτε την πλάκα σας.
Μιλάμε για κούραση. Τέλος πάντων, άσχετο, έτερο είναι κάτω. Λοιπόν, έβλεπα εγώ τα βιντεάκια, ήθελα να κάνω κι εγώ, αλλά λέω να κάνω στα αγγλικά. Και τι να παρουσιάζω, ας πούμε, αφού δεν έχω πρόσβαση στα ίδια προϊόντα. Και σιγά να πούμε τώρα, η τελευταία τρύπα του ζουνά, δεν μπορώ να κάνω καλά βιντεάκια, αυτές κάνουν πολύ καλά βιντεάκια κτλ. Οπότε μου φύγει η ιδέα τότε, το 2007. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, πάντα ήθελα να κάνω βιντεάκια. Όμως επειδή είχε εξελιχθεί το πράγμα στα ξένα κανάλια και έβλεπα ακριβώς όλο αυτό το community και όλες αυτές τις κόντρες και τις σύντρικες που υπήρχαν και πώς πάρα πολλές χρησιμοποιούσαν πλέον τα κανάλια τους για να βγάζουν λεφτά και το πράγμα είχε γίνει κατ' εμέ λίγο, όχι ανήθικο, απλά έξω από τα δικά μου νερά. Δεν το έπαιρνα απόφαση να ξεκινήσω, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα δηλαδή το βιντεάκι μου να κατατάσσεται, τα βιντεάκι μου να κατατάσσονται σε αυτό το είδος του βίντεο. Δηλαδή, να κάθομαι εγώ εδώ και να σας λέω πώς να βάφεστε, πώς να μην βάφεστε, να σας λέω τι να αγοράσετε, τι να μην αγοράσετε, να σας δείχνω πόσα πολλά καλλυντικά έχω, που αν σας δείξω πόσα καλλυντικά έχω θα πάθετε καρδιακή ανακοπή ή περισσότερες. Και δεν το θέλω αυτό, γιατί όσο φαρμακοποιός δεν με συμφέρει καθόλου καρδιακή ανακοπή, προτιμώ να... Μην το παίρνετε σοβαρά, παιδιά. Όχι, δεν θέλω να αρρωσταίνετε. Απλά με αρρωστήσει, αρρωστήσει από κάτι χρόνο να βγάλουμε και με σκρίμα, εντάξει. Άσχετο αυτό. Λοιπόν, και δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ δεν ήθελα να βγάλω ούτε λεφτά, ούτε να κάνω φίλες από το YouTube. Φίλες. Δεν... Ήθελα να γνωρίσω άτομα. Ποιος δεν θέλει να γνωρίζει άτομα. Και την Αθηνά που γνώρισα όταν ανέβηκα επάνω στην Αγγλία, μιλάμε. Που περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ καλή κοπέλα. Γεια σου, Αθηνά! Φλάκια! Και με πήγε στο μαγαζί με τα λάς και μου έδειξε τα σαπούνια και που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά φίλες. Οι φίλες, για να γίνουν φίλες, πρέπει να σταθούν στο πέρασμα του χρόνου, στις δυσκολίες και στις ευκολίες. Εδώ είχαμε φίλες που ήμασταν, φάγαμε ψωμί και αλάτι μαζί και έγινε μια μαλακία και δεν μιλάμε τώρα. Όχι τώρα φίλες από το YouTube. Μπορείτε για 7 λεπτά μιλάω ήδη. Τέλος πάντων. Είναι κουβεντούλα αυτό το βιντεάκι, δεν είναι. Οπότε εγώ δεν κάνω βιντεάκι ούτε για να πουλήσω κάτι, να βγάλω λεφτά. Ούτε για να το παίξω κάποια, να δείξω ότι είμαι κάποια. Ούτε έχω ανάγκη να προωθήσω το κανάλι μου. Δεν νόμιζα ότι είμαι και αρκετά σημαντική για να έχω haters. Δηλαδή πιστεύω ότι, και το πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά δεν είμαι αρκετά σημαντική για να έχω haters. Δηλαδή, ας πούμε να ήμουν η Τατιάνα Στεφανίδου, το καταλάβαινα να έχω haters. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπέρ μου ή κατά μου. Τώρα εγώ είμαι τελευταία τρύπα του ζουρνά. Ένας θα δει το βιντεό μου, δεν θα του αρέσει, σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί, να με γράψει είσαι το ένα και είσαι το άλλο. Και να κάτσει να με γράψει, δεν θα ασχοληθώ εγώ. Δηλαδή, κλάει μάιν τώρα, σοβαρά μιλάμε. Τον είδα τον καβγά στο blog και εξήγησα στο βίντεο της Μάρας τη δική μου συμπεριφορά, γιατί εγώ από το ίντερνετ έχω φάει πολλά σκατά. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά έχω βρεθεί σε διαδικτυακό καβγά στο παρελθόν, έχω βρεθεί θύμα του καβγά και έχω βρεθεί και υποκινητής του καβγά. Μην νομίζετε ότι είμαι και κανένα καλό κουμασάκι εγώ. Τι έχω κάνει εγώ. Ρωτήστε κανένα δύο γνωστές μου από κάτι παλιά φόρουμ να σας πούνε. Αφού στο τέλος με φοβότανε τα άτομα. Περίμενε να μιλήσω για να ξεκινήσει καυγάς. Ξέρετε εγώ τι είμαι. Μην βλέπετε έτσι αθώα. Τέλος πάντων. Εγώ παίρνοντας κάτω σε αυτό το κανάλι, εγώ ήθελα να μιλάω για ό,τι μου κατέβει. Επειδή ζω στην επαρχία και έχω μάθει να ζω στο εξωτερικό μου και βαριέμαι εδώ που είμαι, στο... Και επειδή τα βαρέθηκα και τα κλάψ και τα έξω και τους γκόμενους και αυτά... Και η ζωή μου έγινε κάπως βαρετή. Τα μόνα μου χόμπι είναι, ας πούμε, τα βιβλία, το ίντερνετ, το πλέξιμο. Και δεν μ' αρέσει. Και έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα τώρα, δεν έχει και πολύ αισιοδοξία να πούμε και δεν έχει. Ίσως είναι και ηλικία, δεν έχω και όρεξη. Μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω βιντεάκια και να μιλάω στην κάμερα. Και ας μην με βλέπει κανένας, και ας τα βλέπω μόνο εγώ. Δηλαδή δεν με νοιάζει, πραγματικά. Βέβαια, τι θέλω να πω, αν εσείς από κάτω σας αρέσει το βιντεάκι μου και σχολιάζετε θετικά. Σε ποιον δεν αρέσει να τον πενεύουν. Δηλαδή, δείξτε μου έναν άνθρωπο που θα του πείτε μπράβο και θα σε πει τώρα με λες μπράβο, στο διάλογο ρε, άντε και αυτό που με είπες μπράβο, ρε, μαλάκα. Ω,
Όχι. Μου πει μπράβο, θα σου πω ευχαριστώ. Αυτό έλειπε. Τώρα, άμα με βρίσει. Πού όπω το είδε, μερικοί με βρίζουν από κάτω. Γαμάτο. Τέλο πάντων. Μερικοί με βρίζουν από κάτω μερικέ φορέ. Άμα με βρίσει, δεν το πάρω στα σοβαρά. Χαίστηκα. Ειλικρινά, χαίστηκα. Και άμα με βρίσει, και άμα δεν με βρίσει. Άμα με βρίζει μάνα μου, νύχτα μέρα. Νύχτα μέρα με βρίζει μάνα μου. Με βρίζει ο κομμενό μου. Και του γράφω και που δεν πιάνει μελάνι. Δεν με νοιάζει άμα με βρίσκει εσεί. Δεν με νοιάζει. Θα πω, οκ, okay, τα άτομα έχουν κάποιο θέμα. Μπορεί να σα συμπονέσω κιόλα, να πω, καημένο άνθρωπο για να με βρίζει. Ποιο ξέρει τι νεύρα έχει, τι μαζεμένα έχει, τι εφορία θα τον ήρθε π.χ. ή άμα δεν πληρώνει εφορία, το παιδί θα κλαίει κτλ. Δεν θα ψάξω να βρω μια δικαιολογία, να ησυχάσω το μυαλό μου, για να μην κάθομαι και σκάγω την ψυχή μου για εσά. Όχι ότι σα υποτιμώ, αλλά. Και εσείς δεν βασκάτε την ψυχή σας για μένα, δηλαδή τι είμαι, μάνα σας, είμαι παιδί σας, είμαι, τι είμαι, τι παιδί είμαι. Και για τον καυγά αυτόν, ακούστηκαν πολλά περί επίπεδου και παιδέτια. Θα σας κάνω μια μέρα ένα βίντεο που θα βρίζω και θα πινελικώνω για να δείτε τι καλή δυνατότητα που έχω προς το παρόν όμως, έχω ένα να πω. Για τον καυγά εγώ αυτό σκίζω το καλτσόν μου, σκίζω και το σουτιέν μου, σιγά μη σκίζω τα ρούχα μου, δεν κατάλαβες καλά, καλό καλτσόν είναι, 5 ευρώ το πήρα. Καλτσονάκι σούπερ, ε. Θα σπάει. Αλλά μεταφορικά σκίζω το καλτσόν μου, δηλαδή, ok, whatever. Και αυτά είναι τα βαφτίσματα του πυρός στο ίντερνετ. Για να μας πιούμε και το καφέ μας. Σίγουρα με έχετε βαρυθεί, μιλάω 12 λεπτά τώρα και... Αλλά το μάτι μου δεν καίει τόσο πολύ, οπότε μπορεί να κάνουμε και tutorial. Ποιος ξέρει. Αλλά εσείς φταίτε που με κάψατε το μάτι. Φαγώθηκατε. Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Είπα κι εγώ καβούλιακας να βγάλω τα γυαλιά. Ας πάμε. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που είμαι γύφτσα και δεν πάω να πάρω καινούργιους φακούς. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει οικονομική κρίση. Τόσα καλλιτικά παίρνω. Πού να προλάβω να μου φτάσουν να πάρω και για φακούς, ε? Για μπάτσες. Είμαστε για μπάτσες όλοι. Γι' αυτό έχω να σας πω. Κάντε την αυτοκριτική σας. Θα καταλάβετε ότι κι εσείς είστε για μπάτσες. Όπως κι εγώ είμαι για μπάτσες. Άμα ήταν όλοι όσοι είμαστε για μπάτσες να καθόμαστε να τρώμε μπάτσες, όλοι θα δέρναμε όλους. Γι' αυτό καλύτερα να μην δίνει κανένας κανέναν. Για να προσπαθούμε να συμβιώνουμε αρμονικά όσο μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, αποχωρούμε. Και τελευταία νότα, το κανάλι μου αυτό δεν αφορά μόνο τα καλλιτικά και την ομορφιά. Δεν θέλω να αφορά μόνο τα καλλιτικά και την ομορφιά. Και θα κάνω πάρα πολλά tags στο μέλλον που θα έχουν βαθύτερο νόημα. Δηλαδή θα επεκτείνονται και σε άλλα θέματα. Και θα μιλήσω και για ιατρικά θέματα. Παρόλο που εμένα να μιλάω για ιατρικά θέματα δεν με συμφέρει καθόλου. Γιατί θέλει να ψάχνω 10 ώρες στα βιβλία μου, να κρατάω σημειώσεις. Και αν δεν πιστεύετε, δηλαδή αν νομίζετε ότι τα βιντεάκια που κάνω τα κάνω γιατί θέλω να με λέτε ότι είμαι όμορφη, περιμένετε λίγο να δείτε κάτι. Αυτό εδώ το αγόρασα για το 2012, για να έχω να κάνω τις δουλειές μου. Και ξεκίνησα να γράφω πριν κάνω το κανάλι μου ιδέες για βιντεάκια. Και ξεκίνησα πολύ όμορφα στη σελίδα 11 Ιανουαρίου. Δεν μετράει με σημειώσεις με το τι βιντεάκια θα κάνω. Έχοντας κάνει λίγα βιντεάκια, γιατί θεωρώ ότι έχω κάνει λίγα βιντεάκια ακόμα, βρίσκομαι στις 1 Φεβρουαρίου, δηλαδή έχω κάνει ολόκληρες 30 σελίδες σημειώσεων και έχουν πάνω και sticky notes μερικές, μην νομίζετε, ανάλογα που θα μου έρθει ιδέα, σβησμένα όσα έχουν γίνει. Και αυτά εδώ είναι τα βιντεάκια που θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Αυτά που έχω βάλει και τα tags που θα κάνω. Δηλαδή, κάνω τόση δουλειά για το απλό το βιντεάκι, για να δω τι θα πω, δηλαδή ποιο αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε για ένα πράγμα όπως, ας πούμε, το τριεθανολαμίνη που έκανα, που έκατσα και έψαχνα διδακτορικά στο ίντερνετ, ή τώρα το άλλο που θα κάνω για την κυταρίτιδα, τη σύσφυξη που θέλω να φάω ώρες να ψάχνω τη φυσιολογία του δέρματος, τη φυσιολογία του λίπους, αν πραγματικά ισχύει όλα αυτά, ποια κρέμα έχει, τι συστατικά έχει κάθε κρέμα, χίλια δυο. Ή το άλλο το βιντεάκι που θέλω να κάνω, περιμένετε κιόλας να δω και τις σημειώσεις μου, γιατί είναι αρκετά. Το άλλο το βιντεάκι που θέλω να κάνω, πού είμαστε,
Πού είμαστε, ακούστε, πού είμαστε στο σχολείο, πού είμαστε, τι μάθημα θα κάνουμε, διαβάσατε. Για τους κανονισμούς, τα regulations από την FDA, δηλαδή από, για ένα φάρμακο για να βγει τι χρειάζεται να ισχύει και για ένα καλλινικό για να βγει τι χρειάζεται να ισχύει. Εγώ και στην Αγγλία που πήγα, εκεί που συζήτησα για να πάρεις μια άδεια, για να κάνεις ένα κραγιόν, για να κάνεις μια κρέμα, τι χρειάζεται να ισχύει και ποια εταιρεία κάνει αυτές τις έρευνες κτλ. Δηλαδή μιλάμε για, εγώ κάθομαι και ή για τις πολυκυστικές οθήκες. Εκεί να δείτε ψάξιμο που θέλει να παίζει, γιατί δεν μπορώ να λέω μπούρδες εγώ. Όχι επειδή δεν μπορώ να λέω μπούρδες εγώ, μπορώ να λέω μπούρδες εγώ, αλλά είναι σοβαρά θέματα. Αύριο ή για τις γόνιμες μέρες που θέλω να κάνω ένα βίντεο για την αντισύλληψη, δεν μπορώ να βγω και να σας πω μαλακίες και να σας πάρω στο λαιμό μου. Οπότε για μένα αυτό το πράγμα θέλει να κάνω έρευνα και να, είναι κόπος. Δεν το κάνω για να με πείτε μπράβο, εγώ το κάνω για να μαθαίνω. Και γι' αυτό το λέω, ότι κάντε σχόλια από κάτω και να μου τη λέτε, να μου λέτε, αυτό που λες είναι λάθος, ξύπνα. Εντάξει, όχι έτσι ακριβώς, αλλά πείτε το ρε παιδί μου, είναι λάθος. Ή δεν μου αρέσει αυτό, ή δεν μου αρέσει εκείνο. Ή δεν είναι σωστό αυτό που είπες. Ή εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί θα με αναγκάσετε να ψάξω παραπάνω, να μάθω καλύτερα και να γίνω καλύτερη και να, δημιουργήσω, για να ξοδέψω τον χρόνο μου δημιουργικά. Καταλάβατε. Γιατί εμένα αυτό είναι το χόμπι μου, να περνάει η ώρα μου. Δεν είναι δηλαδή για να γίνω διάσημη. Αν ήθελα να γίνω διάσημη, θα μπορούσα πολύ εύκολα να γυρίσω μια τσόντα και θα γινόμουν διάσημη. Εντάξει, όχι τώρα, στα γεράματα, όταν ήμουν μικρή, θα γινόμουν μια τσόντα. Που είχα και ωραίο σώμα. Θα πει τώρα, γέρασα ρε παιδιά. Εντάξει, τέλο πάντων, τώρα για τσόντε θα μιλάνε. Αν και οι άντρε τη συζήτηση μόλι ακούσουν τσόντα, τι λέει αυτή στο βιντεάκι, τσόντα, τσόντα. Γοναξάδερφο έτσι. Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά για χτε. Αυτά ήθελα να πω. Όποιο θέλει βλέπει τα βιντεάκι μου, σε όποιον τον αρέσουν καλώ, σε όποιον δεν τον αρέσουν πάλι καλώ. Καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Αφήστε του καυγάδε στην άκρη, δεν έχετε τίποτα να χωρίσετε μέσω ίντερνετ. Τίποτα πραγματικά. Εδώ δεν έχετε να χωρίσετε στην πραγματική ζωή, άμα το καλοσκεφτείτε και το φιλοσοφήσετε. Να είστε αισιόδοξες, να είστε πάνω απ' όλα μαλακές με τους εαυτούς σας. Δηλαδή, όταν κάποιος σας νευριάζει, όταν κάποιος σας προσβάλλει, κάνετε κακό στον εαυτό σας όταν το εσωτερικεύετε. Ειδικότερα έρχεται από κάποιον που δεν πρέπει να το εσωτερικεύσετε. Τώρα, όταν σας προσβάλλει ο καλύτερος σας φίλος, υπάρχει λόγος να κάτσεις να ασχοληθείς, αλλά για το ίντερνετ, ρε παιδιά. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί έξω, υπάρχουν σοβαρά πράγματα να στεναχωρηθείς. Μην χαλάτε τις καρδιές σας για μαλακίες. Ή άμα θέλετε να χαλάσετε τις καρδιές σας, χαλάστε τις. Εμάς μας ανακατεύετε στη μέση. Γιατί να, τώρα ας πούμε αναγκάστηκε να μιλάω 18 λεπτά τζάμπα. Ναι, τις κάναμε κουβεντούλα, δεν λέω, μου χαμπετάκι κάναμε. Αυτό το βίντεο εγώ δεν θα το κάνω edit. Σιγά μην κάθομαι να κάνω 18 λεπτά edit βίντεο. Το μάτι μου ξεπώνεσε, θα κάνω edit το tutorial. Θα ακολουθήσει μετά από αυτό το βίντεο. Και αν κάποιο από όλα αυτά δεν χρειάζεται πολύ έρευνα, κάποιο βιντεάκι, θα το ξεκινήσω. Έχω ένα καινούριο tag, 15 weird things, τα οποία θα τα μεταφράσω στα ελληνικά τις ερωτήσεις και θα σας τις βάλω, που είναι πάρα πολύ ωραίο tag. Και θα κάνω και κάποια καινούργια tag δικής μου εμπνεύσεως και ελπίζω να κάνετε και εσείς reply αν δεν θέλετε να κάνετε βιντεάκια στα tag. Και μην με ρωτάτε μπορώ να κάνω tag, μπορώ να κάνω εκείνο. Κάντε, εγώ δεν θα κάνω. Δεν θέλω να μπω σε καμία κλίκα, δεν θέλω να είμαι μέλος κανένας community του στυλ. Αχ, τι καλή που είσαι, αχ, γλυκιά μου, ναι, εσύ θα κάνεις, εγώ θα κάνω, εσύ είσαι καινούργιος, αχ, όχι, δεν σε θέλω, εσύ είσαι ερασιτέχνης, μην κάνεις. Εγώ πιστεύω στην ελευθερία του λόγου, στην ελευθερία του ανθρώπου, στην ατομικότητα, στην δημιουργικότητα, στη φαντασία και στη δημοκρατία. Ψηφίστε με. Γεια σας, φιλιά!